Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κύριος Χάρης Καστανίδης, έχει το λόγο. Θα ακούσουμε δύο λίγων τον κύριο Υπουργό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συζητήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που αφορούν την εφαρμογή του νόμου περί ευθύνης των Υπουργών είναι από τις πιο δύσκολες συζητήσεις. Είναι δύσκολες συζητήσεις νομικά, πολιτικά, αλλά και συναισθηματικά. Γι' αυτό και ακριβώς όταν πρόκειται να λάβουμε σοβαρές αποφάσεις σε τέτοιου είδους θέματα, οι αποφάσεις δεν κανοναρχούνται από την κομματική γραμμή, αλλά πρέπει να στηρίζονται στην ατομική μας συνείδηση και στην διαμόρφωση προσωπικής γνώμης και για τα πρόσωπα και για τα γεγονότα. Με αυτήν την έννοια έχει ιδιαίτερη σημασία η παρατήρηση την οποία έκανε ο συνάδελφος κύριος Μαρκογιαννάκης, ότι καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή λαμβάνονται μείζονο σημασίας αποφάσεις, να διαμορφώνουν όλοι οι συνάδελφοι προκειμένου να ασκήσουν κατά συνείδηση το δικαίωμά τους να έχουν προσωπική γνώμη για τα πρόσωπα και τα γεγονότα. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω, γιατί η εκτελεστική εξουσία πρέπει να μένει σε διακριτή και σε διακριτική απόσταση από μια κατεξοχήν κοινοβουλευτική διαδικασία, πολύ περισσότερο που έχουν την ευθύνη για λογαριασμό της κυβέρνησης να παράσχει ορισμένες πληροφορίες, έχοντας την ευθύνη του Υπουργού Δικαιοσύνης, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να κρίνω πρόσωπα και γεγονότα. Θέλω όμως να παράσχω μερικές διευκρινήσεις, γιατί πιστεύω ότι υπήρξαν μερικές αθέλητες και άλλες ηθελημένες ασάφειες και παρεξηγήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πρώτον, σήμερα δεν αποφασίζουμε, το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν αποφασίζει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος κανενός προσώπου. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται και από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για το άρθρο 86 του Συντάγματος, δικαιούται να αποφασίσει την σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα διερευνήσει την ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών υπουργών. Άρα λάθος ήταν αυτό που επιχείρησαν ορισμένοι συνάδελφοι να εμφανίσουν τη σημερινή διαδικασία ως διαδικασία παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο ή ως διαδικασία ασκήσεως ποινικής διώξεως. Όχι, συνιστάται η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για να διερευνήσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των ελεγχομένων προσώπων. Δεύτερον, ακούστηκε από αρκετές πλευρές ότι αυτό που πρέπει να διερευνηθεί είναι η ροή μαύρου χρήματος. Δηλαδή ουσιαστικά αν υπάρχουν δωροδοκίες και δωροληψίες. Αλλά πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι στο αδίκημα της απιστίας αυτό που ερευνάται δεν είναι η δωροδοκία ή η δωροληψία, ούτε η διαδρομή μαύρου χρήματος. Αυτό που είναι απολύτως αποφασιστικής σημασίας είναι αν υπάρχει σοβαρή ζημία και βλάβη του ελληνικού δημοσίου. Αυτό είναι που πρέπει να ερευνηθεί. Τρίτον, υπόθηκε ότι η κυβέρνηση ή μάλλον η κυβερνόσα πλειοψηφία θέλει να κρατήσει την αξιωματική αντιπολίτευση σε ορμηρία. Ακούσαμε επίσης ότι χρησιμοποιείται η υπόθεση των σκανδάλων για να σκεπαστούν άλλα θέματα μεγαλύτερης σημασίας. Οι δε ενδιαφερόμενοι και για τους οποίους μπορεί να συσταθεί η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή είπαν ότι όλα έγιναν καλώς. Αλλά όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν όλα έγιναν καλώς, εάν κατηγορείται η κυβερνόσα πλειοψηφία ότι παραπιστικά χρησιμοποιεί τις διαδικασίες, ποιο είναι το συμπέρασμα, ποιο είναι το προτινόμενο? Να κηρύξουμε το τέλος μιας άγωνης αναζήτησης και συζήτησης? Να πούμε δηλαδή ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα, ότι δεν υπάρχει ούτε πολιτική ευθύνη ούτε ενδεχόμενο ποινικής ευθύνης, ότι στην υπόθεση του Βατοπεδίου όλα υπήρξαν άψογα
Και μπορούμε αυτό να το πούμε βάσιμα στον ελληνικό λαό και να γίνουμε πιστευτοί. Είναι προφανές ότι δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί η πολιτική ζωή. Είναι προφανές ότι όλα πρέπει να γίνουν με απόλυτο σεβασμό στο νομικό μας πολιτισμό και στο κράτος δικαίου. Είναι επίσης απόλυτα σαφές ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ψάψουμε την αλήθεια. Αλλά αυτό το καθήκον επιβάλλει τη σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Και στο τέλος, τίθεται ένα ερώτημα. Αν όλα έγιναν καλά, αν σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση δεν υπάρχει σκιά ούτε πολιτικής, ίσως ούτε ποινικής ευθύνης. Ο σκληρός πυρήνας της προηγούμενης κυβέρνησης, ο γενναιόφρον πυρήνας της προηγούμενης κυβέρνησης. Προσέξτε, αυτό δεν αφορά τους συναδέλφους βουλευτές. Ο σκληρός πυρήνας της κυβέρνησης Καραμαλή θα ήταν ευχαριστημένος αν δεν ερευνά το τίποτε για πιθανές ποινικές ευθύνες μελών της κυβέρνησης Καραμαλή και την ίδια ώρα η δικαιοσύνη ασκούσε ποινικές διώξεις σε βάρος εκπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου. Δηλαδή, ο πυρήνας της κυβέρνησης Καραμαλή έχει την άποψη ότι όλα όσα συνέβησαν μπορεί να τα κάναν υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κανένας άλλος δεν έχει καμιά συμμετοχή. Θα περίμενα τουλάχιστον από τους ενδιαφερομένους σήμερα να κάνουν μία δήλωση, και αυτό θα τους το αναγνώριζα, ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη από τους υπαλλήλους μας και δεν έχουμε και εμείς ευθύνη. Όχι όμως να αναζητούμε πίσω από το θεώρημα της παραγραφής ή της έλλειψης ευθύνης την ανάγκη παραπομπής και έλλειψης προστασίας όλων των υπολείπων. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι σωστά και πολιτικά και νομικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω με μία παρατήρηση. Είναι προφανές ότι κάθε πράξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και κάθε πράξη συναδέλφου πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερο σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε προσώπου. Κατά τον ίδιο τρόπο όμως, κάθε μας ενέργεια πρέπει να κατατείνει και στον σεβασμό και στην αξιοπρέπεια του πολιτικού συστήματος. Αυτά τα δύο πρέπει να υπηρετήσουμε ταυτόχρονα. Και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων που σήμερα αισθάνθηκαν την ανάγκη να παράσχουν τις δικές τους εξηγήσεις, αλλά και την αξιοπρέπεια του πολιτικού συστήματος που κινδυνεύει να καταβυθιστεί, εάν όλοι μας μείνουμε μακάρι στην αρχή και προσιλωμένοι στην αρχή ότι σε αυτόν τον τόπο όλα καλώς συμβαίνουν και μόνο ο ελληνικός λαός έχει λάθος.